την υγειά μας ρε παιδιά. Ματένια λόγια στο μαντήρι τα βρήκα στο Σεργιάννη μου προχθές. Τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριβίλι σου μάθαινε το αύριο και το χθες. Μ' αγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με του καιρού δεμένο στις κοστές. Τα ειδόνια σε χτυπιάσανε στην τρία, τους κράτηξες.
ζήσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πλερωμή. Στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν πια σεριάνι μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζει δίκως αφορμή. Στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια τα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φεράν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρτιές του άδεισε γιανά. Μάλα ματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει γάλη την καλή τη γενιά. Με θέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώνοντας παρασκευή, τόξοντες φάλακες και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι άργοι ραμιδοί. Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν άντας και τα Καλησπέριζουμε τον κύριο Γιώργο Ζιάκα, το μαέστρο της μεικτής χορδίας Μελωδί. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε εδώ για αυτόν τον άνθρωπο. Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά και βράδυ και πρωί περάσαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Περάσαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Πολύ καλησπέρα σας, καλησπέρα στους Έλληνες Πανταχού. Ελπίζουμε να είστε καλά. Εγώ θέλω να ξεκινήσω έτσι απόψε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που μαζεύτηκαν απόψε εδώ για να κάνουμε ένα αφιέρωμα, πώς να το πει κανείς, να θυμηθούμε το Μάνο των Ελευθερίων, τον αγαπημένο μας φίλο. Ήταν πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης και πολύ σπουδαίος άνθρωπος και αγαπημένος μας φίλος των περισσότερων εξημών, των παρισταμένων. Δεν θα αρχίσουμε τώρα να του κάνουμε την αγιογραφία. Θα πούμε πέντε λόγια, οι άνθρωποι ειδικά που μπορούν να πούμε πέντε λόγια, γιατί εγώ απόψε δεν μπορώ να πω και πολλά, αν με ακούτε. Και να ακούσουμε όσα περισσότερα τραγούδια γίνεται. Τραγουδιστές δόξα του Θεού. Εντάξει. Καλυφθήκαμε. Λοιπόν, αρχίζω τις καλησπέρες γρήγορα. Γεια σου, Λαβρέντη. Γεια σου, ρε φίλε. Καλώς ήρθες, ρε φίλε. Ζούμε ένα ντεζαβί εδώ, όποτε έχεις καταλάβει, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Τι θυμάμαι τώρα. Την πρώτη εκπομπή που έκανες. Ναι. Όταν λέω πρώτη, εννοώ η πρώτη των η πρώτων. Πρώτη. Δεν είχες να κάνει εκπομπή στην υγειά μας. Ήταν αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου και ήμουν παρόν. Τα ειδόνια στη δικιά σα
φωτιά. Θυμάμαι την Τάνια, την Ζαλιγοπούλη, θυμάμαι τότε. Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη, ήταν το όνειρό μου να ξεκινήσω με τον Μάνο. Τον πήρα τηλέφωνο, μου λέει, παιδί μου, σε ξέρω από το θέατρο, έρχομαι, σε βλέπω κτλ. Αλλά εγώ τηλεοράσεις δεν κάνω. Μου λέει, όχι. Αλλά μια και με πήρες, να πιούμε έναν καφέ, ας πούμε, γιατί είσαι συμπαθό, να τα πούμε. Πήγαμε εκεί στις γνωστές πόρτες, λοιπόν, ήρθε τον καφέ, μπούρου μπούρου. Εγώ δεν του ανέφερα τίποτα, αφού δεν ήθελε ο άνθρωπος, τέλειμα, δεν το ξανά έθιξα. Μπούρου, 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 λέγαμε για βιβλία, για αυτά, για ποιήση, για αυτό, λογοτεχνία, θέατρο, διάφορα κτλ. Περνάει ένα διωράκι, φεύγω και μόλις άνω στην πόρτα μου λέει και πότε είναι το γύρισμα. Πολύ χιούμορ ο Μάνος, πολύ. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, το Μάνο τώρα θα τον θυμόμαστε έτσι και θα γελάμε μαζί με τα πράγματα που έκανε. Για την, πώς θα το πω, την ιστροφημία του δεν χρειάζεται να συζητάμε τώρα. Τα τραγούδια είναι τέτοια που θα μείνουν σε αιώνες των αιώνων, δεν το συζητάμε αυτό. Άρα μιλάμε για τον άνθρωπο Μάνο τώρα. Ο οποίος είχε πλάκα πολύ, είχε χιούμορ. Πολλοί δεν το ξέρουν αυτό. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος βλοσιρός, περίεργος, ας πούμε, ο οποίος πήγαινε με βολόδερνα εκεί μεταξύ ψυχικό, ξέρεις. Ενώ ήταν μέσα στο χαβαλέ. Ναι, ναι. Καμιά φορά, ξέρεις, ερχότανε. Μόνο πολλό τώρα, αλλά μια και έτυχε. Ερχόταν σπίτι, ας πούμε, και μας έλεγε διάφορα. Φοβερός. Και του λέω, Μάνο, πες ένα όνομα. Ποτέ. Πες μου ρε το όνομα. Ρράβο. Ποτέ. Δηλαδή, του λέω, μας πηγαίνανε στην αστυνομία αμέσως. Το αγόρι μου. Αμέσως. λέω να πάμε να πούμε κανένα τραγούδι και να συνεχίσουμε μετά τις καλησπέρες. Άρα, κύριος Χάλαμπος Γαργανουράκης, παρακαλώ. Σε καπνός η ξενιθιά τα βρήκε αδελφωμένα. Κι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός κι οι λογισμοί που μπόρεσα για σένα. Σαβλές και σε μπαλκόνια και σε χαμένους κήπους του Θεού. Και τώρα μες στο κρύο και στα χιόνια. Η μοίρα και ο καιρός το είχαν ορίσει, Παρασκευή το βράδυ στις 9. Η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει, στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει Παρασκευή το βράδυ του φωνιά και του λαού την πόρτα να χτυπήσει και του λαού την πόρτα να χτυπήσει και του λαού την πόρτα να χτυπήσει. Δεν ήτανε ρολόι σταματημένο σε ρημαγμένο κι άδειο σπιτικό. Οι δρόμοι που με πήραν και προσμένω. Τα λόγια που δεν ξέρω σου τα δένω με τους ανθρώπους που δαν το κακό και το έχουν στο όνομά τους και ντυμένο.
να βγει θανατικό. Κοντά στον νόμο, σημάδι μυστικό και ριζικό. Πώς ξεφύγει από ανθρώπους και από νόμο. Η μοίρα και ο καιρός το κανονίσει. Παρασκευή το βράδυ στις 9. Τα χίλια χρόνια να γυρίσει. Στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει. Παρασκευή το βράδυ του φωνιά. Και του λαού την πόρτα να χτυπήσει. Και του λαού την πόρτα να χτυπήσει. Και του λαού την πόρτα να χτυπήσει. Για τα τραγούδια ο Μάνος και πόσο πολύ αγαπούσε το λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια που αγαπάς να λέω. Αναμένω καρβουνάκι που κρατώ. Σκοπούς να αρχίσω. Μα για ξένες υποθέσεις που μιλούν στραγίζω. Η πρόστια τα τραγούδια τι θα ρίξ. Φρέσα άλλες φως μου να χαρείς.
στο ξερό χορτάρι. Είναι εκείνα τα τραγούδια που μας έχουν πάρει. Είναι αρρώστια τα τραγούδια κιθαρής. Δες αγάπες άλλες όσους να χαρείς. Τα τραγούδια που έχουν διώχτε τα, θα πάμε. Διώχτε τα. Από μένα. Μίλτο Πασχαλίδη, καλησπέρα, Μίλτο μου. Γεια σας, γεια σας. Ναι, είχε πλάκα. Ήτανε καταπληκτικό το χιούμορ, ήτανε η Οβόλο. Εμένα με έπαιρνε, όχι μόνο εμένα και πολλούς άλλους, έπαιρνε τηλέφωνο, έβλεπες Ελευθερίου στο αυτό, το σήκωνες, παρακαλώ, έλεγε, γεια σου δάσκαλε. Ναι, ναι. Και εκεί τελείωνε η συζήτηση, διότι έλεγες τώρα, αν με κοροϊδεύει, πέμπτη φορά, τι να του πω. Αν δεν με κοροϊδεύει, μήπως, ξέρεις, δεν ήξερες, σου λέγε, γεια σου δάσκαλε. Ο Ελευθερίου, έλεγες τώρα, εντάξει. Δεν το πίστευες εσύ. Δεν, μπορεί, ναι, δεν το πίστευες, δρε, εσύ, αλλά δεν μπορούσε να πάει παρακάτω η συζήτηση, σε έκοβε. Και μου λέγε, δεν ξέρω αν θυμάσαι, είμαι ένας που γράφει κάτι τραγούδια, τον οποίο έχεις γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων σου, αγοράκι μου. Και ξεκίναγε ένα λογίδριο, στο οποίο τελικά δεν καταλάβαινες ακριβώς πού ήθελε να πάει, αλλά ήταν ένας μαγικός τύπος. Είναι ένας μαγικός τύπος. Είναι. Μπαμπίνο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι να πω, αυτό ακριβώς, δηλαδή, μεγάλη περίπτωση.
Μεγάλη περίπτωση. Ήταν, νομίζω, πιο παιδί από όλους μας. Σίγουρα. Αυτό. Καλά, για το έργο του δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Όπως λέγαμε πριν με το Λαβρέτη εδώ που συζητάγαμε, το μαλαματένια λόγια να βάλεις μόνο φτάνει. Νομίζω ότι θα λείψει πάρα πολύ η παρέα. Η παρέα θα λείψει. Όπως εμένα προσωπικά μου λείπει πολύ η παρέα από όλους αυτούς τους σπουδαίους που σε κάνανε, ρε παιδί μου, και ένιωθες, και εσύ, ένιωθες εσύ σπουδαίος. Αυτό ήταν δηλαδή το... Σαν να πηγαίνανε αυτοί λίγο στην άκρη. Χαρακτηριστικό των μεγάλων αυτό. Τι να πω, μας λείπει. Εμένα μου λείπει πολύ. Χρήστο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντάξει, εγώ τι να πω. Θα είμαι για πάντα ο Άμλετ της Ελλήνης. Αυτός δεν είμαι άλλος. Μιλάγαμε στο τηλέφωνο σχεδόν καθημερινά. Και τελευταία, επειδή ετοιμάζουμε και ένα έργο στο Μέγαρο Μουσικής, έχει γράψει τη μουσική ο Γιώργος Ανδρέου. Τραγουδάμε εγώ και ο Γιώργος Ονταλάρας. Συμμετέχουν και η Μάρθα Φριτζίλα, ο Γιάννος Περλέγκας. Στο δεύτερο μέρος είναι και η Ελένη Τσαλικοπούλου. Το σκηνοθετεί ο Δημήτρης Λιγνάδης. Από το βιβλίο του «Ο νοητός λύκος». Και θυμάμαι, με έπαιρνε τηλέφωνο, μου λέει: «Σου αρέσει το έργο, η μουσική του Γιώργου, πώς πάει η συνεργασία σου με τον Γιώργο Νταλάρα?» Του λέω: «Πολύ ωραία, μάνα μου, μια χαρά. Τι τα θέλετε και τα κάνετε αυτά?» εδώ και 10 χρόνια, 20 χρόνια μου λέει: «Έχετε κάνει τη μικρή πατρίδα Ανδρέου Νταλάρα στη Δέος, πάλι?» Τι να μου κάνετε. Τι τα θέλετε και τα κάνετε. Πολύ ωραία. Είμαστε πάντως αυτές τις μέρες ειδικά. Καθημερινά μας κάνει παρέα, γιατί διαβάζουμε τα κείμενά του και προσπαθούμε να κάνουμε μια βουτιά στον υπέροχο λόγο του. Καλησπέρα, Ριδάκη μου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Σας ευχαριστώ που είμαι εδώ. Έχω σχεδόν όλα τα βιβλία υπογεγραμμένα με αφιερώσεις, γιατί ήθελε να μου τα στείλει ο ίδιος, επειδή είχε μάθει ότι είχα κάνει ένα αφιέρωμα πριν 2 χρόνια και έχουμε κάνει κι άλλα στην πορεία. Και με είχε πάρει και εμένα έτσι με αυτό το ύφος που είπε πριν, ότι «Γεια σας, είμαι ένα νέο παιδί που γράφω στίχους και θα ήθελα να μου δώσετε τη διεύθυνσή σας, αν μπορώ να σας στείλω τα ποίηματά μου, να μου πείτε αν σας αρέσουν». Όταν λοιπόν κάνουμε τα αφιερώματα, εγώ ξέρω μια ιστορία που δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να μου την επιβεβαιώσει, γιατί εγώ ποτέ δεν τον ρώτησα αν είναι αλήθεια, αλλά την αγαπώ πάρα πολύ και είναι για το τρένο φεύγει στις 8. Ότι κάποια στιγμή λέει και κάποια άλλη στιχουργός κυκλοφόρησε ένα ποίημα με τον ίδιο τίτλο, «Το τρένο φεύγει στις 8». Και την πήρε, λέει, ο Μάνος τηλέφωνο με αυτή τη φωνή που ξέρουμε όλοι και της είπε: «Αγαπημένη μου, επειδή το δικό μου τρένο φεύγει στις 8 εδώ και χρόνια, θα μπορούσε το δικό σας να φύγει στις 9. Το έχω ακούσει και εγώ, δεν ξέρω. Ναι, και εσύ το έχεις ακούσει. Ο κύριος Χρήστος Μάστορας. Γεια σου, Χρήστο μου. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Τώρα, εμένα τα λόγια μου θα είναι σίγουρα φτωχά τα λόγια μου. Χαίρομαι πάρα πολύ, τα συναισθήματα μου είναι ανάμεικτα, γιατί απ' τη μία είναι η χαρά και απ' την άλλη η ζήλια που δεν γνώρισα ποτέ τον Μάνο Ελευθερίου, αλλά ούτε υπήρξα καλλιτεχνικά την εποχή του πλούτου, του στιχουργικού αυτού. Οπότε απλά χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας και ανάμεσα σε τόσους σπουδαίους καλλιτέχνες που θα τιμήσουν αυτόν τον απίστευτο ποιητή και στιχουργό. Μάλιστα. Παιδιά, έχω... Μαέστρο, είναι η Ελλήντσα εδώ, σηκωθείς να πείτε. Έλα, Ελλήντσα μου! Καλώς το μου! Ο Μάνος Ελευθερίου, θα ήθελα πολύ να ήταν παππούς μου, αλλά δεν τα κατάφερα, γιατί δεν γέρασε ποτέ. Ήτανε πάντα πάρα πολύ νέος. Πάρα πολύ νέος, σε όλα τα επίπεδα. Θα πούμε τη Μαρκίζα. Σε μουσική του Γιάννη Σπανού.
φωτογραφία της στιγμής. Είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη. Σε εκείνο το τοπίο της βροχής. Όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει. Κι ας λάμπει η ξεγνιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα σε βρήκα που ήρθες για να μη βραχείς. Ίδια η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα. Μα τίποτα όπως πάντα δεν θα πει. Ελπίδα που μένεις, που κοιμάσαι και πως ζεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Που ξέρεις όσα η καταιγίδα δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Ακούσουμε τώρα μερικά τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου που έχει γράψει μαζί με τον Μάνο. Χρήστο, είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, η Διαθήκη, και δεν το έχω ξανατραγουδήσει πρώτη φορά μαζί μου, εδώ μου κρατάς το χέρι, πάμε. Στο δρόμο που μου ανοίγει.
Εγώ είμαι ελεύθερος αέρας που φύσα. Εγώ έχω φίλους τα βουνά κι όλα τα κύματα. Εγώ έχω αδερφιά τα ποτά. Μαέστρο, κάτσε εκεί. Έρχεται ο Μιχάλης και Ασπασία να πούμε των Αγγέλων. Μιχάλης Δημητριάδης, Ασπασία Στρατηγού. Και το χαρτί μου
Άνοιξα
κακός χτάρι μου με τα παλιά κεφέλια. Άνοιξα και την πόρτα μου σαν άνοιγα σε σένα. Ήταν αεράς και βροχή και φύλλα σκορπισμένα. Άνοιξα και την πόρτα μου σαν άνοιγα σε σένα. Ήταν αεράς και βροχή και φύλλα σκορπισμένα. Τα βρήκανε σαν πεταμένα ζάρια. Ήσουν εσύ που με παίξες και με έχασες δυο βράδια. Τα χρόνια μου τα βρήκανε σαν πεταμένα ζάρια. Σαν άνοιγα σε σένα. Ήταν αεράς και βροχή και φύλλα σκορπισμένα. Άνοιξα και την πόρτα μου σαν άνοιγα σε σένα. Ήταν αεράς και βροχή και φύλλα σκορπισμένα. Θα πω αυτό που σας χρωστάω, έτσι. Πού λίγο. Στο κοχύρι κρυφά τη θάλασσα.
μέσα στα μάγια στοριά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το καντήλι και μια πόρτα θα βρεις μήτε την αλήθεια. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το καντήλι και μια πόρτα θα βρεις μήτε την αλήθεια. Χριστό, πήγαινε κοντά στο μάστορα εκεί να τραγουδήσει. Και δεν κυκλοφορούν, ουρανούς φαλιούς φορούν και στο πέ και στο περιθώριο μου. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα μετρητής, τους πληρώσαμε κι εμείς για να μην, για να μην αναφανείς. Η Ελένη, με δυο ψίχουλα πικρά ζούσα ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς και στα γόνες της βροχής είναι αυτά που θα μου πεις. Η Ελέη, η ελεύθερη κορέη, ζούσε σε κάποιες φυλακές. Στα χείλη που έχει χτύψει ο καθένας για να ζήσει τις μεγάλες, μεγάλες τους στιγμές. Η ελέη, η ελεύθερη και ωραία ζουν σε κάποιες φυλακές. Με πόση αναισθησία τη
βάζει κάποιος να κατρακυλά. Αυτά που λένε τις νύχτες απήραν λοποδίτες και τα ρίξαν για πλάκα στο νερό. Κι ακούσε ένα πηγάδι κρυφά να αναστενάζει και λες μιλάει γη με το Θεό. Αυτά που λένε οι ξένοι και οι ερωτευμένοι δεν είναι πια σκηνές του σινεμά, θυμίζουνε μαγεία, καρδιά σε μοραγία, μα εσύ τα βλέπεις όλα μου φτηνά. Αυτά που λένε τις νύχτες τα πήραν λογοδίτες και τα ρίξαν για πλάκα στο νερό. Κι ακούσε ένα πηγάδι κρυφά να στενάζει και λες μιλάει γη με το Θεό. Στο νερό κι ακούσε ένα πηγάδι κρυφά να στενάζει και λες μιλάει γη με το Θεό. Μπράβο Χρήστο, μπράβο. Συνεχίζουμε τις καλησπέρες. Κύριος Λευτέρης Γιοβανίδης, σκηνοθέτης, διευθυντής του Δικοθέτου Ζάνης. Καλώς μας ήρθατε. Κύριε Λευτέρη. Ο Μάνος ήταν ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος, ήμασταν πολύ κοντά και ήταν, πέρα από το χιούμορ που είχε, ήταν πολύ ροκ τύπος. Και το χιούμορ ήταν και πόσο ανατρεπτικά αντιμετώπιζε ο ίδιος τον ίδιο του τον εαυτό, πως ο ίδιος δεν έπαινε σοβαρά τον εαυτό του. Όποτε ήμουν μαζί του, ήταν συγκινητικό η αγάπη που του έδινε ο κόσμος. Δηλαδή, περπατούσαμε στον δρόμο και τον σταματάγανε να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του. Και αυτό και τον συγκινούσε πολύ και τον χαροποιούσε ιδιαίτερα. Και όποτε μιλούσαμε στο τηλέφωνο, τώρα τελευταία μου έλεγε, λέω πως σε μάνα μου, λέει, κουρασμένος και αυτά, και μου έλεγε τη φράση «Δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω». Και γιατί ήθελε να γράψει, παρόλο που ήταν σε μια ηλικία, παρόλο που είχε μια κούραση, η έμπνευσή του στο να δημιουργήσει, στο να γράψει πράγματα, ήταν ατελείωτη στο τι ήθελε να δημιουργήσει ακόμα. Μάλιστα. Είναι όπως τα παιδιά δεν κουράζονται να παίζουν, έτσι ήταν αυτός. Ναι. Κυρία Νένα Μεντή, καλησπέρα Νένα μου. Δεν ξέρω τι να πω για το Μάνο έτσι μέσα σε λίγα λόγια και μέσα σε ένα πλαίσιο μιας εκπομπής τηλεόρασης που να μην χάσουν για μένα και για εκείνον την σχέση που είχα μαζί του που δεν ήταν καθημερινή αλλά ήταν πολύ ζεστή και αληθινή. Το γνώρισα στη Σύρο πριν από πολλά χρόνια όπου κι εγώ έχω μια σχέση με το νησί. Καθόταν σε ένα ταβερνείο στην παραλία και εγώ μόνη μου σε ένα τραπέζι άλλο και αυτός μόνος του με τη γνωστή Τραγιάσκα. Με κοίταγε, τον κοίταγα, τον ήξερα χρόνια, τα τραγούδια του τα αγαπάω πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή γύρισε και μου λέει «Να ξέρετε ότι αγαπώ πολύ τα τραγούδια του πατέρα σας». Λέω «Αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος να έρθω να κάτσω δίπλα σας». Και πήγα και κάθισα κοντά του και από τότε, ξέρω, βρήκαμε έτσι κάποια πολύ καλή επαφή που δεν την τροφοδοτούσαμε καθημερινά ή με τηλέφωνα πολλά και αυτά. Θέλω να πω κάτι για το Μάνο, γιατί θέλω να τα ακούσουν οι ηθοποιοί.
ότι ο Μάνος, επειδή λάτρευε το θέατρο και είχε και ένα ντέρτι με το θέατρο, προσωπικό δικό του, αποθυμένο, πίστευε πραγματικά ότι όλοι οι ηθοποιοί είναι καλοί. Ναι. Καλοί. Πολλές φορές του έλεγα εγώ, Μάνο μου, δεν είναι καλός αυτός ο ηθοποιός. Είναι πάρα πολύ καλός. Αυτό... Αυτό θέλω να το πω γιατί στήριζε ηθοποιούς, δηλαδή και νεότερους ηθοποιούς. Και μένα, που είμαι πολύ παλιά, ένιωθα ότι όσο ζει ο Μάνος και έρχεται, που δεν πίστευα ποτέ ότι θα πεθάνει, αλλά και έρχεται και βλέπει οι παραστάσεις που είμαι, που παίζω, με στηρίζει, τον περιμένω να έρθει, τον περιμένω να έρθει. Και αυτό το έκανε και σε ηθοποιούς καινούριους που δεν τους ήξερε τη μάνα τους. Αυτό θέλω να το ξέρουν οι ηθοποιοί για το Μάνο Ελευθερίου. Σταμάτης Φασουλής, καλησπέρα Σταμάτη μου. Γνώρισα τον Μάνο πάρα πολύ παλιά. Τόσο που δεν το πιστεύετε. Δηλαδή, ήταν μόλις βγήκα από το θέατρο. Δεν είχα δουλέψει καν στο θέατρο. Επειδή ήταν γύρω στο Μάρτι και άνοιγε μία... επιδικτατορίας τώρα, ντάλα δικτατορία. Άνοιγε μία νέα μπουάτ, όπου παρουσιαζόντουσαν τραγούδια του Μαρκόπουλου με τον Νίκο Ξυλούρη, την Τάνια της Ανακλείδου. Και πήγα κι εγώ και η Άννα, και μας κάλεσε ο Διαγόρας ο Χρονόπουλος για να πούμε τα θεατρικά μέρη που είχε γράψει ο Πλούταρχος Καϊτατζής. Εκεί γνώρισα τον Μάνο, γιατί από τα περισσότερα τραγούδια που έλεγε ο Ξυλούρης ήταν αυτά που είχε κάνει ο Μαρκόπουλος με τον Μάνο και ακούσαμε και τώρα ένα. Εγώ τον σεβόμουν πάρα πολύ. Τώρα, μόλις είχες βγει από το θέατρο, ερχόταν ο ποιητής. Ύστερα τον ήξερε και σαν ποιητή, γιατί νομίζω πως το έλεγε του Αγίου Ελισσαίου, το συναξάρι του Αγίου Ελισσαίου, είχε γράψει τότε. Τον ήξερα λοιπόν σαν ποιητή, τον αντιμετώπιζα σαν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Όταν όμως τον άκουσα δίπλα μου στις πρόβες, όταν μια τραγουδίστρια, η οποία μετά δεν εξακολούθησε ποτέ, τραγούδησε εκεί, δεν την ξαναείδαμε ποτέ, είπε ότι από εδώ, από εκεί που έρχομαι και εκεί που μένω, δεν μπορώ να τραγουδήσω αυτό το τραγούδι. Και σκύβει και μου λέει, πού κάτι νοεδρεύει αυτή η κοπέλα. Αυτή ήταν η πρώτη. Κάτι νοεδρεύει. Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή. Τώρα μιλάμε για προϊστορικά χρόνια, δηλαδή στην πλειστόκαινο εποχή. Από τότε η σχέση μας πέρασε από πολλούς ατραπούς και πολλές λεωφόρους. Μας ένωσε στην αρχή κάτι που μάλλον το φευγείο ενός κοινού μας φίλου και έπρεπε να πάμε στο δωμάτιό του να μαζέψουμε τα πράγματά του. Από εκεί και πέρα όμως μας ένωσαν και πολλά αστεία, πολλές κουβέντες. Θυμάμαι μια φορά με είχε πάρει τηλέφωνο και αυτό θα πρέπει να το πω γιατί σκιαγραφεί και τον ίδιο τον Μάνο και το αποθυμένο που είχε, που δεν ήταν αποθυμένο για το θέατρο, ήθελε να γίνει ηθοποιός. Νομίζω είχε σπουδάσει και ηθοποιός, δεν είχε σπουδάσει. Όχι, δεν είχε τελειώσει. Όχι, αλλά είχε σπουδάσει, δεν είπα ότι είχε τελειώσει. Ναι. Είχε σπουδάσει πάντως. Ναι, είχε καλά, σπουδάσει, όσο σπουδάζεται. Ναι, καλά, ναι, για το κοινό είχε σπουδάσει. Και πάντα ήθελε το θέατρο. Λοιπόν, μια φορά για να μου κάνει πλάκα, με παίρνει και μου λέει ο κύριος Φασουλής, λέω, ναι, κύριε Φασουλή, πρέπει να με βγάλετε στο θέατρο, πρέπει να βγω στο θέατρο. Του λέω, δυστυχώς πρέπει να βγω κι εγώ και δεν προλαβαίνω. Και εννοούσα το ίδιο πράγμα. Γιατί κι εγώ αυτό που ήθελα να βγω στο θέατρο δεν έγινε. Βγήκα σε ένα άλλο πράγμα που είναι επάγγελμα. Αυτό που φανταζόμαστε μικροί, εγώ, ο Μάνος ή οποιοδήποτε για το θέατρο ή για την τέχνη μας, δεν είναι αυτό που μετά κάνουμε ως επάγγελμα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και έτσι αισθανόταν. Ότι κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά είναι πολύ καλός. Και είχε όλο το δίκαιο να το λέει με το μέρος. Και έγραψε τραγούδια και μάλλον. Για να μην λέμε έγραψε και ότι ήταν ή ότι είναι ή ότι γράφει. Ο Μάνος έφερε καπάκι το τραγούδι. Το έφερε καπάκι. Μέχρι τότε γράφαν αλλιώς. Γράφαν αλλιώς. Στο Μάνο χρωστάμε ότι ένα τραγούδι μπορεί να είναι ερωτικό και πολιτικό συγχρόνως. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή ότι λεγότανε το τρένο φεύγει στις 8 και λεγότανε τόσο ερωτικά και συγχρόνως λεγότανε και από αντιστασιακούς και για αντιστασιακούς λόγους που κανείς δεν ξέρει, αλλά ήταν υπαρκτή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Μάνο. Και ύστερα υπήρχε μια αντιπροσωπεία, ένας Ιαννός δηλαδή, του στίχου. Αν δείτε στον εξαίσιο δίσκο που είχε κάνει με το Σπανό, από την μια μεριά τη Μαρκίζα και από την άλλη τον Ναύτης βγήκε στη Τεριά, θα δείτε μια γκάμα ανθρώπου από το πιο βαθύ σκοτάδι μέσα στην πιο ανθισμένη άνοιξη. Και με ένα περιπεκτικό τρόπο το ένα το άλλο δε, να βουλιάζει σε αυτή τη βροχερή Μαρκίζα, σε αυτό το τοπίο το βροχερό της δρομής. Και το άλλο βγήκε για περιπολία μέσα στην παραλία. Και όλα αυτά, νομίζω ότι αυτή η γκάμα σπάνια βρίσκεται σε έναν ποιητή που γράφει τραγούδια. Ύστερα νομίζω ότι έφερε και στο τραγούδι
φράσεις, λέξεις, οσμές και σχήματα που υπήρχαν στην ποίηση. Δηλαδή, ακούς να αντιλαλεί ένα στίχος του Σεφέρη, του Ελίτη, του Γκάτζου, μέσα από την ποιητική συλλογή του Γκάτζου, όχι τα τραγούδια, μέσα σε ένα στίχο του. Ήταν δηλαδή ένας ερμής, ανάμεσα, ένας φτερωτός ερμής ανάμεσα στην ποίηση και στο τραγούδι. Τον πόλιασε με ουσιαστική ποίηση. Ότι φέρνει, λοιπόν, σου φέρνει στο πιάτο της καθημερινότητας την ουσία της ποίησης και της ιστορίας, νομίζω είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση που έχει κάνει. Δεν μου λείπει, τον ακούω κάθε μέρα στα τραγούδια του, σε όλους τους σταθμούς, και αυτό είναι ο ποιητής. Είναι αθάνατος με αυτή την έννοια. Ζει δηλαδή, κυκλοφορεί στις φλέβες μας από τη στιγμή που τραγούδια του, τα λόγια του, που είναι μαλαματένια, σε ένα μαντίλι, έρχονται στα αυτή μας κάθε μέρα. Αυτά. Μάλιστα. Κυρία Λιλή Ελευθερίου, καλησπέρα. Είσαστε οι δυο σας, δυο αδέρφια είσαστε. Τέσσερα. Τέσσερα αδέρφια. Είσαστε το μικρό. Ναι. Το μικρό. Μάλιστα. Και ο Μάνος το μεγάλο. Μάλιστα. Σας αγαπούσε πολύ, μιλούσε συνέχεια για εσάς. Σας το είπα και πριν. Ναι. Ναι. Τι έλεγε. Έβρισκε, εγώ όποτε πήγαινα σπίτι του, έβρισκε συνέχεια το τέτοιο να πει κάτι για τη Λιλή. Η Λιλή και αυτό και η Λιλή και αυτό και τότε στο θέατρο η Λιλή και μετά με τη ζωγραφική Λιλή. Όλο για τη Λιλή. Και εγώ δεν έλεγε την αγαπάω. Σε αγαπάει πολύ ο κόσμος και στο δείχνει και μου έλεγε όταν πεθάνω να δεις τι θα γίνει. Αγόρι. Τι να πω. Τι λένε. Τι να πω. Εντάξει, εμείς απλώς χαιρόμαστε που είστε εδώ παρέα μας. Ευχαριστώ γιατί πολύ. Ένας άνθρωπος εξαίματος είναι, ξέρεις, έχει δόνηση το πράγμα. Μας φέρνει και τα υπέροχα ρούχα του και το παλτό του. Ακούει. Είναι άτιμη υπόθεση ο Μάνος. Και μετά θα βρει τον τρόπο. Πώς ήτανε, πώς ήμουνα. Πώς ήμουνα. Χρήστος Νικολόπουλου, ξέρεις πέρα μας τώρα. Ευχαριστώ. Καταρχήν χαίρομαι που είμαι στην παρέα αυτή και στη γιορτή που κάνετε για το Μάνο του Ελευθερίου. Εγώ τον Μάνο τον γνώρισα μέσω του Γιώργου και της Άννας στη δεκαετία του 70 περίπου. Κάναμε πολύ παρέα κι εμείς, πάρα πολλές φορές. Μαζευόμασταν εκεί σε κάποιες εταιρείες με τους παραγωγούς, με πολλά καλαμπούρια. Στη συνέχεια γράψαμε και τα πρώτα, μου εμπιστεύτηκε τα πρώτα του τραγούδια. Νιώθω πολύ τυχερός που έγραψα τραγούδια του. Νομίζω το πρώτο είναι «Άνοιξα το σιτάρι μου» μετά τη Διαθήκη και πολύ αργότερα στον «Αγγέλουν τα μπουζούκια». Νομίζω πως ήταν ένας ποιητής, ένας στιχουργός, ο οποίος ένα τραγούδι του θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο μιας μικρής κινηματογραφικής ταινίας. Τον αγαπούσα πάρα πολύ και τα τραγούδια του θα υπάρχουν, ο ίδιος θα μου λείψει πολύ εμένα. Σε όλους μας. Γιώργος. Πενταπέντε χρόνια. Γράφει από τις αρχές του 60. Τα ωραιότερα τραγούδια του και τα περισσότερα τα έγραψε ο Μίκης κάτω από περίεργες συνθήκες, νωρίς, από το 63-64. Τότε δεν ήταν πολύ γνωστός. Στη συνέχεια, κοντά στην δεκαετία του 70, συνεργάστηκε με τον Μούτσι. Έκανε τον Άγιο Φεβρουάριο, λίγο. Και αμέσως, με τον Μαρκόπουλο, σχεδόν την ίδια εποχή, λίγο πιο μετά με τον Μαρκόπουλο και μετά αμέσως με τον Κουγιουμτζή. Κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος που είναι μια μισό αιώνα με τα τραγούδια του, ψάχνω να βρω τι ακριβώς έκανε αυτός ο άνθρωπος. Είναι αυτός που έγραψε για όλες τις γενιές, χωρίς καμία ηλικία. Οι περισσότεροι θαυμαστές του είναι νέα παιδιά.
ξέρω νεαρά παιδιά από 15 χρόνων μέχρι 35 ας πούμε, οι οποίοι είναι φανατικοί ακροατές του και όχι μόνο αυτό. Διαβάζουν τα βιβλία του, μου λένε λεπτομέρειες από διάφορα αποσπάσματα. Είναι ένας μαγικός άνθρωπος. Εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω το βάρος ακόμα. Δηλαδή είμαι ακόμα... Είναι βαριά η ατμόσφαιρα γύρω μου. Θα φύγει σιγά σιγά. Αλλά πρέπει να δούμε τι ακριβώς έκανε αυτός ο άνθρωπος. Ένας σοφός άνθρωπος, μετρημένος. Ένας άνθρωπος που άφησε απίστευτο στίγμα και στη λογοτεχνία, αλλά στο ελληνικό τραγούδι φοβάμαι ότι θα είναι από αυτούς που κανείς δεν περίμενε θα κάνει τέτοια έκρηξη. Ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει περίπτωση σε κάθε μέρος και κάθε πόλη και κάθε χωριό της Ελλάδας να μην ακούτε τα τραγούδια του. Είναι μεγάλη απώλεια για την πατρίδα μας. Αλλά εγώ δεν μπορώ, να χαρώ, ναι, δεν μπορώ να χαρώ αυτές τις μέρες, αλλά σιγά σιγά θα περάσει γι' αυτό και θα θυμάμαι και εγώ τα αστεία του Μάνου, θα θυμάμαι το χαρακτήρα του που είχε έναν αυτό σαρκασμό, να λέει συνέχεια ότι σε λίγο θα πεθάνω και το λέει αυτό από το 1993. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ τυχερός που τον ζούσα και τον ζω ακόμα και τώρα καθημερινά, δεν θέλω να τον αποχωριστώ και για πόσο καιρό δεν ξέρω ακόμα θα βαδίσω έτσι. Σιγά σιγά μόνο του θα φύγει. Συγχωρέστε με για όλα αυτά. Μάλιστα. Λέω να πάμε να πούμε κανένα τραγούδι γιατί έπεσε πολύ κουβέντα και να συνεχίσουμε μετά τις καλησπέρες. Λαβρέντιο, ο Λαβρέντιο, πάμε. Λαβρέντις! Λοιπόν, στη Λιλή απευθύνομαι, που την αγαπάω πολύ και μου θυμίζει και πολύ το Μάνο. Να της πω, Λιλή, είμαι πολύ περήφανος που ο Μάνος ήταν φίλος μας και με βοήθησε πραγματικά να καταλάβω το μέγεθος της υπέροχης μετριότητάς μου όλα αυτά τα χρόνια. Διότι κοντά στο Μάνο κατάλαβα τι σημαίνουν κάποιοι πολύ φωτισμένοι άνθρωποι. Μέχρι τότε ήμουν καβάλα στ' άλογο και πήγαινα. Λοιπόν, ήταν μέντορας μας και πιστεύω και για τα παιδιά όλα. Έτσι. Λοιπόν, να το αφιερώσω ένα τραγουδάκι που είναι το πρώτο που κάναμε παρέα. Και πάμε. Τα φάρμακα σου στο σιρτάρι, μικρά του γαλακτοστηρία, ζωή που έκανε κουβάρι και τη μοιράστηκε στα τρία. Φάρμακα για να μην ξεχάσεις τους τόπους που έσβησαν στο χώμα, πατρίδες που έγιναν κομπάρση με μια σημαία δίχως χρώμα. Φάρμακα για τις αϊπνίες, φάρμακα για τις αναμνήσεις, για κάποιον ξένον αμαρτίες και φάρμακα για συναντήσεις. Και ακόμα φάρμακα για χάδια που σου ξυλιάσανε τα χέρια και οδηγίες σε ένα χάρτη πως φτάνει κάποιος ως τα αστέρια. Φάρμακα για τα όνειρά σου και συνταγές για όλες τις λύπες, για όσα κλώτσισες μια νύχτα κι όσα μετά νιώσες που είπες, για αυτούς που βλέπουν στη σκοπιά τους αγγέλους να τους οδηγούν στη μάχη
φάρμακα για την ερημιά τους, για όσους πια θα ζουν μονάχοι. Φάρμακα για τις αϊπνίες, φάρμακα για τις αναμνήσεις, για κάποιον ξενών αμαρτίες, και φάρμακα για συναντήσεις. Τα φαρμακά σου στις ντουλάπες και στα παούλα και στα σκρίνια, το έχεις στο σπίτι φαρμακείο, σταματά πια αυτή την κρίνια. Φάρμακα για τις αϊπνίες, φάρμακα για τις αναμνήσεις, για κάποιον ξένον αμαρτίες, και φάρμακα για συναντήσεις. Κι ακόμα φάρμακα για γάδια που σου ξυλιάσανε τα χέρια και οδηγίες ένα χάρτη, πως φτάνει κάποιος ως τα αστέρια. Στενάχρονο τραγούδι αυτό. Να πούμε ένα πιο χαρούμενο, λίγο πιο up. Ο χάρος γίνει μπαγαλιά. Λίγο πιο up. Καλησπέριζω τη λατρεμένη μου και σπουδαία συγγραφέα, την κυρία Αλκιόνη Παπαδάκη, που μου χαρίζει τη φιλία της και την ευθυμόνηση. Ευχαριστώ πολύ που είμαι και εγώ απόψε εδώ, μαζί με την υπέροχη συντροφιά στη μνήμη αυτού του ανθρώπου. Το Μάνο τον γνώρισα σε συγκεντρώσεις, σε παρουσιάσεις βιβλίων που είμαστε και οι δυο μαζί,
κάναμε παρέα, μιλούσαμε. Μ' αγαπούσε πολύ και τον αγαπούσα πολύ. Μια φορά θυμάμαι στο Βόλο συγκεκριμένα που καθόμαστε και πίναμε τα κρασάκια μας. Ακούγαμε ένα τραγούδι δικό του, το «Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά». Εγώ τον κοίταξα και του λέω, «Μάνο, και μόνο αυτό να είσαι γράψει, για μένα θα ήσουν μοναδικός». Με πήρε αγκαλιά και μου λέει, «Δεν ξέρεις ποιος κυνηγά τη ζωή σου». Λέω, «Ξέρω ρε Μάνο, αλλά κάνω πως δεν ξέρω για να φτιάχνω». Δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά κι εγώ ότι ο Μάνος δεν είναι ανάμεσά μας. Βέβαια είναι με το έργο του και θα είναι πάντα ανάμεσά μας. Αλλά θα λείπει αυτό το τρυφερό του βλέμμα και το ζέσταμα στην αγκαλιά του. Αυτά. Καλησπέριζω τον κύριο Θανίνα Συνιάρχο, ο οποίος εκτός... Πέραν το ότι τόσα χρόνια έχει προσφέρει στη δημοσιογραφία και στα βιβλία και στις εκδόσεις κτλ. Και έχει γράψει και έχει κάνει και έχει δείξει, πολυγραφότατος επίσης, ήταν και, πώς να πει κανείς, ο κολλητός του Μάνου. Δηλαδή, όποτε ήθελα εγώ, ήθελα να πάρω το Μάνο, δεν το σήκωνε ο Μάνος για κάποιο λόγο. Τον έβρισκα, έπαιρνα το Θανάση και ήξερα ακριβώς τι γίνεται, πού, πώς και γιατί. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, ακόμη και στο θάνατό του. Ακόμη και στο θάνατό του. Κύριε Παπαδόπουλε, ξέρω ότι είναι μια βραδιά γιορτής, αλλά μπορούμε να πούμε μερικές αλήθειες. Ο Μάνος Ελευθερίου, τότε τον γνωρίσαμε, μας αγάπησε, τον αγαπήσαμε, πόσο σπουδαίος μας εξομολογήθηκε, μας είπε, μας τηλεφώνησε στις 3 τη νύχτα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά δεν είναι η ουσία του πράγματος. Ο Μάνος Ελευθερίου έφυγε με μια ατελείωτη πικρά. Έτρεφε μεγάλη εκτίμηση για τα τραγούδια του, γιατί του είχαν εξασφαλίσει ένα υψηλής τάξης βιοπορισμό και οτιδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν βιοποριζόταν κανείς, το εκτιμούσε πάρα πολύ, οποιαδήποτε επάγγελμα και αν ήταν, όσο ταπεινό ή σπουδαίο, χαμηλό ή... Αλλά αυτό το οποίο δεν ομολογούσε ποτέ, και ήταν αυτό η μεγάλη του πίκρα και το μεγάλο του φαρμάκι, είναι ότι λόγω των τραγουδιών όλοι του οι άλλοι, οι δημιουργική λογοτεχνική παραγωγή, τα μυθιστορήματά του, τα διηγήματά του, τα ποίηματά του. Αλήθεια. Αυτά περάσανε ντούκου. Δηλαδή, ούτε το 1/100 των ανθρώπων στη βραδιά την εξαιρετική που του οργάνωσε ο κύριος Νταλάρας και ήταν και ο κύριος Ανδρέο Γιώργος και πάρα πολύ στο Ηρώδιο, σκεφτόμουν σε αυτές τις 6.000 ανθρώπους που είναι εκεί πέρα, πόσοι σκεφτήκαν ότι ο άνθρωπος αυτός εκτός από τη Μαρκίζα έχει γράψει το φαρμακείο εκστρατείας. Έχει γράψει την μελαγχολία της πατρίδας στα διηγήματα μετά τις ειδήσεις των 8. Έχει γράψει τη γυναίκα που πέθανε 2 φορές, τον καιρό των χρυσανθέμων. Το διευθυντήριο, το πρώτο βιβλίο που έβγαλε το 62 σε εκδόσεις Φέξη. Μία ατελείωτη. Δεν μιλάμε για την έρευνα, δεν μιλάμε για τα βιβλία δηλαδή που αφουσιωνόταν στο κάθε τι. Με αποτέλεσμα, είτε μιλούσε για τη Μαρία Κάλλας, είτε μιλούσε για τον Γιάνγκο Πιερί, δεν είναι πεζογράφο, πεθαμένο από το 70, που τον είχε γνωρίσει, τους έκανε και τους δύο το ίδιο μαγικούς, το ίδιο μυθικούς, οποιοδήποτε και αν ήταν αυτός για τον οποίο μιλούσε. Δυστυχώς, η παραγωγή του, η δημιουργική, η συγγραφική, η πεζογραφική και η ποιητική, που τον ενδιέφερε, να πούμε την αλήθεια, ως προοπτική, ως μέλλον, περισσότερο από τα τραγούδια του. Όλοι δυστυχώς, και ίσως είναι και ένας τρόπος να κάνουμε μία έκκληση αυτή τη βραδιά της γιορτής, όλος αυτός ο κόσμος που ακούει τα τραγούδια του, ας ενδιαφερθεί κάποια στιγμή να πάρει ένα πεζογραφικό ή ένα ποιητικό του βιβλίο, τα οποία κυκλοφορούν, ευτυχώς ακόμη και θα κυκλοφορούν. Λέει κάποιος, μου είπε κάποιος πολύ γνωστός μετά από μία εβδομάδα, ότι πραγματικά τον τίμησε ο τόπος. Όχι, δεν τον τίμησε καθόλου. Γιατί όλη η αναφορά ήταν μόνο στα τραγούδια. Στα Μαλαματένια Λόγια, στη Μαρκίζα, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Πολύτιμα, σπουδαία. Αλλά δεν μπορούμε να αγνοούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την ευπρέπεια να μην μιλάει για το παραπονό του, να κάνουμε κι εμείς ότι το αγνοούμε. Μάλιστα. Αυτά. Πολύ σωστά. Καλησπέρα, αγαπημένο Γιώργο Ανδρέου. Καλησπέρα, Πέρα.
Εγώ θα πιαστώ από την κουβέντα του Θανάση Νιάρχου και θα μιλήσω λίγο για τον Νοητό Λύκο, για αυτό το μείζον ποιητικό δημιούργημα του Μάνου Ελευθερίου, κατά την άποψή μου ένα από τα σπουδαιότερα ποιητικά κείμενα που υπάρχουν στον ελληνισμό. Ένα κείμενο όπου δείχνει την τρομακτική λογοτεχνική δυναμική αυτού του προσώπου, τη μεγάλη του σύνδεση εξίσου με την παράδοσή μας, τη δική μας πνευματική παράδοση, αλλά και από την άλλη μεριά με την μείζωνα παράδοση της παγκόσμιας λογοτεχνίας, γιατί ο Μάνος Ελευθερίου ήταν ένας μεγάλος, ίσως ο σπουδαιότερος συνομιλητής με την ξένη λογοτεχνία, και αυτή όλη τη συνομιλία κατάφερε να την ενσωματώσει τόσο στο λογοτεχνικό του έργο, όσο και στο στιχουργικό του έργο. Και θα πω απλώς ότι αυτό το magnum opus του, αυτό που έχουμε την τιμή και την χαρά να μας το εμπιστευτεί, και κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα απουσιάζει από την παρουσίασή του, έχω την ευθύνη της μελοποίησης, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Χρήστος Θηβαίος, η Μάρθα Φριτζίλα, και όλο αυτό το αριστουργηματικό κείμενο τελειώνει με τρεις λέξεις. Λέει ο Σολωμός, ο Κάλβος, η Σελήνη. Αυτές τις τρεις λέξεις σκέφτομαι και τώρα που έφυγε, αλλά και όταν ήταν εν ζωή. Και τελειώνω λέγοντας ότι ο Ελευθερίου, που ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά γλυκός, χαριτωμένος, με χιούμορ και όλα αυτά, ήταν συγχρόνως ένα ύψιστου βάθους δραματικό πρόσωπο, όπως μόνο τα πολύ μεγάλα ταλέντα σε έναν πολιτισμό, ή τα πολύ μεγάλα πρόσωπα σε έναν πολιτισμό μπορούν να είναι. Για μας είναι μια μεγάλη σφραγίδα για τον πολιτισμό μας, μια σφραγίδα όχι μόνο φιλολογικής ή φιλοσοφικής ή καλλιτεχνικής δυναμικής, αλλά και ηθικής δυναμικής, που για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο από όλο. Μάλιστα. Κυρία Ρίτα Αντωνοπούλου, παρακαλώ, με τη χοροδία της.
Είσαι η Πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κιλκής, το Μεσολόγγι, ο Πόντος και η Ερμούπολης, ο πολιτεία του Αμανές, τα Τουρκοχώρια. Μ' αυτές τις ρεματιές και αυτά τα σπίτια, μ' αυτά τα βράχια δίπλα στο γυαλό, μ' αυτές τις μάνες με το κάρβουνο στα μάτια τους. Ρεματιές κι αυτά τα βράχια κι αυτά τα σπίτια δίπλα στο γυαλό, αυτές οι μάνες με το καρβούνο στα μάτια τους κι αυτά τα κύματα αυτά τα πεύκα με τα χαραγμένα λόγια κι ο Κωνσταντίνος ο καημός που πέταξε σαν το πουλί και εκείνα που δεν πρόφτασαν οι κήρυκες παρά μονάχα ψεύτες και ρουφιανοί. Κοντά στους ταρσανάδες στην αγορά, στο καφενέ και στο ποδόσφαιρο. Ο πολιτεία με το βραδιασμά κοντά στους ταρσανάδες στην αγορά, στο καφενέ και στο ποδόσφαιρο. Είσαι η Πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κιλκής, το Μεσολόγγι, ο Πόντος και η Ερμούπολης. Είσαι η Πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κιλκής, το Μεσολόγγι, ο Πόντος και η Ερμούπολης. Ο πολιτεί του Αμανές στα Τουρκοχώρια, μ' αυτές τις ρεματιές κι αυτά τα βράχια, μ' αυτά τα σπίτια δίπλα στο γυαλό, μ' αυτές τις μάνες με το κάρβουνο στα μάτια τους, θα καιρός που θα φανούν οι κήρυκες κι όχι μονάχα ψεύτες και ρουφιανοί. Θα έρθει καιρός που θα φανούν οι κήρυκες κι όχι μονάχα ψεύτες και ρουφιανοί. Είσαι η Πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κιλκής, το Μεσολόγγι, ο Πόντος και η Ερμούπολης. Είσαι η Πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κιλκής, το Μεσολόγγι, ο Πόντος και η Ερμούπολης. Τιβαίος δηλαδή, με την καλή έννοια. Πάμε. Χρήστος Τιβαίος.
Λοιπόν, τα επόμενα δύο τραγούδια ανήκουν στο Θάνο Μικρούτσικο και στο Μάνο Ελευθερίου που με χειροτώνησαν το Νοέμβριο του 2000. Στο Μέγαρο Μουσικής. Να πούμε ότι αυτά τα τραγούδια θα ακουστούν στην παράσταση 29 Οκτωβρίου «Ο Νοητός Λύκος» και στο δεύτερο μέρος «Τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου». Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί. Κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια. Τα μάγευες με φάρμακα στην ασωτή σιωπή. Πενθούσες με τους έρωτες γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβήσες νικημένους. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Έσβησες με μεθύσιμα τα φώτα της σκηνής και μυρολόγους αρχίσες και μυρμάτα να μείνεις μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής.
ξέρεις που ταξιδεύεις. Σε ολόκληρη αργεντινικό ταγκό. Όπως παλιά με ένα σκοπό χερουβικό. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος. Και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα. Καλησπέρα σας. Κυρία Λεγάκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ απόψε, σε αυτή την πολύ ξεχωριστή βραδιά. Νιώθω πολύ τυχερή και ευγνώμων που γνώρισα τον Μάνο Ελευθερίου. Τον Μάνο Ελευθερίου που πραγματικά με εντυπωσίαζε πάντα με τη γενναιοδορία του, ο οποίος ήταν πάντα παρόν σε όλες τις γενιές και συνεχίζει να είναι. Ευχαριστώ. Χαράλαμπος. Γεια σου, μωρέ Χαράλαμπε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Ε,
Εγώ θα τα κάρω με μια μαντινάδα. Συγγνώμη για τη φρασολογία, γιατί πέρα από την κριτική γλώσσα και φρασολογία, δυστυχώς δεν ήμαθα να λέω καλά ελληνικά. Θα σας τα πω και όσοι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μια μαντινάδα θα τα κάρω. Έτσι τώρα μου ήρθε. Αλάργο είσαι και μακριά και θάλασσα στη μέση. Και αμπέψω και χαιρετισμό στα κύματα θα πέσει. Είμαστε μια δεν κατέχονται με γρικά. Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Για τον Μάνο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Θεώρησα υποχρέωση στέλνω, να απόψε. Και στείλω και χαιρετισμό. Να ανέρθω απόψε, ΠΑΕ. Πρώτα-πρώτα είδα συναδέλφους εδώ πέρα που έχουμε συνεργαστεί κατά καιρούς στο συγκρότημα του Μαρκόπουλου και χάρηκα πάρα πολύ γιατί έχω καιρό να τσιδώ και το ευχαριστήθηκα. Όπως πρώτος και καλύτερος ο Γιώργος Νταλάρας που έχουμε κάνει και συνεργασία μαζί και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Γεια σας, Ρεβάδη. Μπαμπίνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τον Μάνο Ελευθερίου, τον θυμάμαι. Εγώ ήρθα το 1973 στην Αθήνα. Δεν τον ήξερα καν, ούτε πως ήταν ποιητής, γιατί ήμουν εντελώς αστοιχείωτος πάνω σε αυτά. Και όταν μου φέρανε τα λόγια και τα χρόνια, τ' άκουσα το τραγούδι, το κάναμε πρόβα με τον Μαρκόπουλο, δεν μπορώ να σε καταλάβω ούτε τις ρυθμούς που έπαιζε, ούτε τα λόγια. Και του λέω, μα την Παναγία σου Γιάννη, του λέω τώρα, του Μαρκόπουλου, συγγνώμη τον λέω και Γιάννη έτσι, με ευκολία, αλλά εντάξει, είμαστε 45 χρόνια συνεργάτες. Ήντα θέλει να πει να τόσο άνθρωπος σε πάει. Δεν καταλάβαινα για να ερμηνεύσει, ας πούμε, το τραγούδι. Πρέπει να καταλάβεις τι τα λέει. Άμα δεν καταλαβαίνεις τι τα λέει, δεν μπορεί να πεις. Δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Και άρχισε, ας πούμε, σιγά σιγά και του έλεγα τι θέλει να πει εδώ, τι θέλει να πει εκεί. Και κρυφή πηγή στον νόμο και δεν ξέρω τι. Και μου εξηγούσανε. Και ο Ελευθερίου και ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος. Ο οποίος βέβαια και ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος έχει γράψει μια εκπληκτική μουσική. Τα λόγια και τα χρόνια και τα μαλαματένια λόγια, αλλά πιστεύω ότι είναι τραγούδια τα οποία θα μείνουν στην ιστορία. Και ίσως ήμουν πάρα πολύ τυχερός, όχι ίσως, ήμουν πολύ τυχερός από τον πρώτο χρόνο που ήρθα στην Αθήνα το 1973 εμπόρεσα να πω αυτά τα τραγούδια από ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πώς μπόρεσα να τα πω που ήμουν άσχετος από ρυθμούς γιατί στα παραδοσιακά δεν έχουμε αλλαγές ρυθμών και τέτοια. Παρ' όλα αυτά είχα υπομονή και τα άμαθα και μπόρεσα και είπα αυτά τα τραγούδια που νομίζω ότι αν με θυμούνται και εμένα κάποτε θα με θυμούνται για λόγο του Μάνου του Ελευθερίου και βεβαίως του Γιάννη του Μαρκόπουλου που έγραψε μια φοβερή. Μιχάλης Δημητριάδης, καλησπέρα Μιχάλη μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Στήρο. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα. Για να μιλήσω με τον Μάνο Ελευθερίου. Το 1993 λοιπόν τραγούδισε αυτό το μεγάλο τραγούδι στον Αγγέλων τα Μπουζούκια. Αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Το τίμησα αυτό το τραγούδι. Το έκανα λαϊκό μαγαζί. 11 χρόνια υπάρχει αυτό το μαγαζί. Στις 5 Ιουνίου πρόσφατα, λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου, έκανα ένα αφιέρωμα στην Πλατεία Ελευθερίας και είχε έρθει ο Μάνος, κάθισε κάπου πίσω στα τελευταία καθίσματα, προσπαθούσα να τον δω για να του μιλήσω και δεν τον έβρισκα. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος είδαξε σεμνότητα, ήθος και γενοδορία. Έτσι, έτσι. Ο κύριος Περικλής Κανάρης, καταρχάς να σας πω... Για όσους δεν το γνωρίζετε, ότι έχει γράψει το τραγούδι των τίτλων της εκπομπής. Πέρα από αυτό όμως, ο Περικλής ζει στη Νέα Υόρκη, ήρθε ειδικά για την εκπομπή αυτή και θα ξαναφύγει. Έχει συνεργαστεί, έχει κάνει δουλειά με το Μάνο των Ελευθερίου. Θα του δώσω το λόγο να μας πει λεπτομέρειες. Καλησπέρα, καλώς ήρθες, Περικλή. Καλησπέρα, Σπύρο, και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την τιμή της πρόσκλησης. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ. Θα ήθελα να μοιραστώ μια ιστορία που μπορεί να μην είναι γνωστή, αλλά. Ίσως έχει κάποιο ενδιαφέρον γιατί ακούσαμε προηγουμένως ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του Μάνου του Ελευθερίου. Όταν τον πρωτογνώρισα από μια συγκυρία, γιατί εγώ ζούσα στην Αμερική όταν
έτυχε και γνώρισα τον Μάνο. Όλοι έχουμε από τα μαργαριτάρια που έχει γράψει, τα διαμάντια αυτά, όλοι έχουμε κάποιο αγαπημένο τραγούδι. Το δικό μου ήταν το τραγούδι του «Κάτω κόσμου τα πουλιά». Και άδραξα την ευκαιρία, όταν γνωριστήκαμε, πήγα στο σπίτι του, να τον ρωτήσω, επειδή πάντα διάβαζα τους στίχους και έλεγα από μέσα μου, ποιος μπορεί να γράφει τέτοια πράγματα. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Και πώς να είναι να τον γνωρίσει κανείς. Τον ρώτησα λοιπόν, σε αυτό που λες, έχει τα αυτιά της κρεμασμένες στις Κυκλάδες και είναι το κρεβάτι της λιμέρη του Φωνιά. Συγγνώμη, κύριε Μάνο, φυσικά του έλεγα τότε, πώς σας ήρθε αυτό, τι εννοείται. Μου λέει, είναι από κάτι σκουλαρίκια που φορούσε η Λιλή, η αδελφή μου, μου λέει. Είχε κάτι κυκλαδίτικα σκουλαρίκια. Έχει τα αυτιά της κρεμασμένες στις Κυκλάδες και είναι το κρεβάτι της λιμέρη του Φωνιά. Έτσι από εκεί ήρθε αυτός ο στίχος. Σκέφτηκα ότι ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να μοιραστώ αυτή τη λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν την ξέρατε εσείς, κύριε Νταλάρα, που ερμηνεύσατε το τραγούδι, αν το είχατε ακούσει ποτέ. Αλλά αυτό έγινε το 2007. Με ρώτησε τι κάνω, του είπα τι κάνω στην Αμερική και του είπα ότι αγαπάω πολύ και το ελληνικό τραγούδι. Και θα ήθελα σε κάποια φάση να ασχοληθώ με το ελληνικό τραγούδι. Λέει τρελός, σε παιδάκι μου, λέει. Ποια τραγούδια, υπάρχουν τραγούδια, μου λέει. Πήγαινε, μου λέει, εκεί πέρα και συνέχισε αυτά που κάνεις. Το 2008, 1,5 χρόνο μετά, ένα μεσημέρι γύρισα στο σπίτι μου στη Νέα Υόρκη και βρήκα στο γραμματοκιβώτιό μου ένα γράμμα με στίχους του. Χωρίς να έχω καμία προειδοποίηση, συγκινήθηκα φυσικά πάρα πολύ και αποφάσισα να κάνω ό,τι μπορώ για να γίνει αυτά τα ποίηματα να γίνουν δίσκους. Μετά από μεγάλη διαδρομή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί ήμουν μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης, έγινε δίσκος αυτό με την ονομασία Όρατος. Τραγούδησαν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Κώστας Μακεδόνας, η Ρίτα Αντωνοπούλου που είναι σήμερα μαζί μας, η Λαμπρινή Καρακώστ. Και τον ευχαριστώ για πάντα για αυτό το δώρο που μου έκανε. Ένα κομμάτι του οποίου είναι και η σημερινή βραδιά με εσάς όλους παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Να, θα ήθελα να σχολιάσουμε αυτό που είπατε προηγουμένως. Θέλω να σας πω ότι καμιά φορά ο Μάνος σε διαφορετικές στιγμές παράλλαζε λίγο τις έννοιες και τις ερμηνείες. Η αληθινή ερμηνεία και έννοια του τραγουδιού, επειδή είναι άνθρωπος της αλληγορίας και έπρεπε να το κάνει αυτό, μην ξεχνάτε ότι από το 67 μέχρι το 73, σχεδόν το 74, υπήρχε η Χούντα. Λοιπόν, οι Κυκλάδες είναι κρεμασμένες, οι Κυκλάδες στα αυτιά της Ελλάδας. Και το λιμέρι του Φωνιά είναι ο συνταγματάρχης Γεώργιος Παπαδόπουλος, μακριά από εμάς. Μάλιστα. Εντάξει. Ασπασία, να πούμε και μια καλησπέρα, ρε κορίτσι μου. Να πούμε, βεβαίως, Σπύρο μου. Καλώς ήρθες, τι κάνει. Με βάλατε και δίπλα στον Περικλή, νομίζω είναι... Είναι συνωμοσία. Είναι συνωμοσία, λες. Ναι. Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι καλεσμένη σε ένα δεύτερο... Για μένα είναι το δεύτερο αφιέρωμα στον κύριο Ελευθερίου, στην εκπομπή σου. Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί πριν από 10 περίπου χρόνια είχα βρεθεί σε ένα άλλο αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου, με παρόντα τον ίδιο και πολλούς από τους ήδη παρευρισκόμενους εδώ. Εκείνο το αφιέρωμα, από όσες φορές έχω έρθει, το θυμάμαι πιο έντονα από όλα. Γιατί με έκανε να αγαπήσω πάρα πολύ ένα τραγούδι του. Το «Πέφτει μια βροχή». Θεωρώ ότι ο στίχος του είναι λαϊκός και συνάμα λόγιος και αυτό είναι η μαγεία των στίχων του και των ποιημάτων του. Γι' αυτό και έχει τον τρόπο να μπορεί να χωράει από τον καθημερινό άνθρωπο μέχρι τον πιο καλλιεργημένο. Έτσι. Και αυτή είναι η δυναμική του, δηλαδή ότι μπήκε στα σπίτια, έτσι. Τα πλάτα λαϊκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Χρυσούλα και Χαγιόγλου. Καλησπέρα. Είναι και για μένα πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα. Εγώ έχω μνήμες από τον κύριο Μάνο Ελευθερίου πολύ πριν τον γνωρίσω.
Γιατί έχω μεγαλώσει στη Σύρο και σκεφτόμουν έτσι τόση ώρα που μιλάτε, ότι τις πρώτες φορές που τον είδα, χωρίς να ξέρω ποιος είναι, ήμουνα παιδάκι στην πλατεία της Ερμούπολης και έπαιζα. Και πέρναγε με την κυρία Λιλή. Δεν ήξερα καθόλου ποιος είναι, ούτε τι σχέση έχουν. Απλά ήταν και οι δύο, μου φαινόντουσαν πολύ εξωτικοί. Ήταν πολύ ψηλοί και λεπτοί και κομψοί. Είχαν μία άβρα έτσι ασυνήθιστη. Και τους είχα παρατηρήσει και μετά από χρόνια έμαθα ποιος είναι και γνωριστήκαμε βέβαια. Δεν είχαμε καμία φιλία. Δεν μπόρεσα να τον γνωρίσω πιο κοντά. Αλλά αν μεγαλώνεις στη Σύρο, είναι μία μόνιμη παρουσία στη ζωή σου. Και βέβαια είναι μία μόνιμη παρουσία στην παιδεία σου. Όπως και σε όλη την Ελλάδα, αλλά στη Σύρο λίγο ιδιαιτέρως, γιατί νιώθεις και περήφανος που έχεις ένα κοινό στοιχείο ακόμα και χωροταξικά, ας πούμε. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς. Κυρία Βιολέτα Ίκαρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να γνωρίσω προσωπικά τον κύριο Μάνο Ελευθερίου, αλλά το έργο που άφησε πίσω του θα μας συντροφεύει πάντα. Πάντα αγαπούσα τα τραγούδια του, από μικρό παιδάκι τον ακούω. Και όποτε διαβάζω Μάνο Ελευθερίου, νιώθω σαν να παίρνω ταχύρυθμα μαθήματα για το πώς πρέπει να είναι η ζωή και ο άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος, πραγματικός άνθρωπος, έτσι όπως πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Ένα παράδειγμα, μπορεί να μην το γνώρισα, αλλά το αναγνωρίζω σε αυτά που έχει γράψει. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ. Πολύ ωραία. Και πάμε για τραγούδια. Πάμε για τραγούδια. Μπάμπη Στόκας! Μπάμπη! Φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μηνάς δεν θα μείνει. Να μη θυμάσαι στις 8. Να μη θυμάσαι στις 8. Το τρένο για την Κατερίνη. Νοέμβρης μηνάς δεν θα μείνει. Σε βρήκα πάλι ξαφνικά. Να πεινήσου ζω στο Λευτέρι. Νύχτα δεν θα έρθει σ' άλλα μέρη. Να έχεις δικά σου μυστικά. Να έχεις δικά σου μυστικά. Και να θυμάσαι ποιος τα ξέρει. Νύχτα δεν θα έρθει σαν αμένη. Το τρένο φεύγει στις 8. Μα εσύ μονάχος έχεις μείνει. Σκοπιά φυλάς στην Κατερίνη. Μες στην ομίχλη 5-8. Μες στην ομίχλη 5-8. Μαχαιριστικά σου έχει
Σκοπιά φυλάς στη Κατερίνη. Μπράβο. Σήκω, μίλη το σήκω, είναι σοβαρά τα πράγματα, σήκω. Λοιπόν, αυτό είναι του Θάνου και με την άδειά του δεν σου έχω αφιερώσει ποτέ ένα τραγούδι. Αυτό είναι για τη Λιλή, ναι. Ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι οι τροχοί που σ' έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τ' αλφαβητάρι και τις αγάπης λόγια φυλαχτό για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρε την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι
και να σε το πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρύφα και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε. Στη ζωή μου ποιος την κυνηγά, να δείξε μοναχιά σήμε στη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Σημαδεύει που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Thank you.
Η Γιολέτα είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη. Ωραία. Κύριος Γιώργος Νταλάς, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Τώρα που θα φύγεις, δυσμένο καρδινάκι. Πάμε. Μουσική.
φυλαχτώ. Μυρτιά και πίκρο δάφνη και τις θωραγκογιανούς τα πάθη. Τώρα που θα φύγεις, πάρε μαζί σου για φυλακτό μυρτιά και πίκρο δάφνη και τις θωραγκογιανούς τα πάθη. Και στρώσε τη ζωή σου μαύρη πνιά και μαράζει για του καιρού τα γιάζει.
Αντρέα και Χαγιόγλου, παρακαλώ, ναι. Σας πειράζει να κάτσω εδώ? Χαρά μας. Να κάτσω εδώ, θέλω να την ακούω. Κοιτάξτε, έχω λόγους να την αγαπώ, γιατί είμαστε γειτονάκια. Στη Σύρο τα καλοκαίρια μένουμε και αυτή είναι η Συριανή, τα είπε προηγουμένως. Είναι όμως μερικές φωνές, παίζει το υποκειμενικό. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αγαπήσει πολλούς τραγουδιστές, προμερούς, καταπληκτικούς, διάσημους, σημαντικούς. Για κάποιο λόγο, κάποιοι από εμάς έχουν κάτι σφραγιδούλες στη μυαλό τους και στην ψυχή τους. Ας πούμε, λέω για παράδειγμα, οι πιο ανθρώπινες φωνές που έχω ακούσει εγώ είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ανθρώπινη φωνή, δεν μιλάω ούτε για τα τραγούδια ούτε για τα υπόλοιπα. Ανθρώπινη φωνή, ζεστή. Η Χαρούλα, η Μοσχολιού. Πάμε. Ο Γιάννης Πάριος, είναι κανένα δύο ακόμη. Ο Μπηδικότσης δεν παίζει. Έχει ένα σχολείο δικό του. Ο Μπηδικότσης είναι μια άλλη φορά. Θα κάνω μια εκπομπή για να λέμε τι ακριβώς είναι ο Μπηδικότσης και τι πρόσφερε. Αυτές λοιπόν οι ανθρώπινες φωνές είναι λίγες. Δεν είναι για όλους ίδιο. Αυτό το κορίτσι είναι μία από αυτές τις 4-5 ανθρώπινες φωνές που με πειράζει. Και ήθελα να κάτσω εδώ κοντά της. Να την ακούω να τραγουδάει. Αν είχα μία φορά άγχος, τώρα έχω 10. Γι' αυτό το έκανα. Thank you.
Γιώργο Ανδρέου, για κάνε μας ένα μικρό πρόλογο. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να παίξουμε κάτι από τον Νοητό Λύκο, επειδή προϋποθέτει η συμφωνική ορχήστρα, προϋποθέτει άλλες συνθήκες, είπα να παίξω σήμερα ένα καινούργιο, ένα ανέκδοτο τραγούδι. Ένα τραγούδι από την εργασία που κάνω εδώ και αρκετό καιρό πάνω σε πράγματα και του Μάνου και με στόχο μια δισκογραφική κυκλοφορία με ερμηνεύτρια την Κορίνα Λεγάκη. Αυτό είναι ένα τραγούδι πάνω σε ένα στίχο του Μάνου που λατρεύω, από την πρόσφυγη μου τον διάβασα δηλαδή, και λέγεται «Ο νέος κόσμος». Ωραία, πάμε να το ακούσουμε. Δικά σου όλα τα κλειδιά, δικά σου τα λουκέτα, σαν γάμος δίχως εκκλησιά και δίχως τα κουφέτα. Τα μαύρα ρούχα αφήσανε το μαύρο στο πετσί σου, γι' αυτό με κλάματα μιλούν το στόμα και η ψυχή σου, γι' αυτό με κλάματα μιλούν το στόμα και η ψυχή. Ο νέος κόσμος που ήθελες κι αυτός που ονειρευόσουν ήταν αυτός που έλαμπε τις ώρες που γδυνώσουν, ήταν αυτός που έλαμπε τις ώρες που γδυνώσουν. Περικλής Κανάρης. Το τραγούδι αυτό λέγεται «Αόρατος». Είναι το μόνιμο τραγούδι από το δίσκο.
Ηχογραφήθηκε με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου, αλλά μιας και ο Βασίλης δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα, θα το πω εγώ πιο απλά με τον τρόπο που το έγραψα. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Περικλή, μπράβο. Να είσαι καλά, Μάνο. Ποιο κορίτσι θα σηκωθεί τώρα? Σηκώθηκε ήδη.
Κυρία Σπασία Στρατηγού, παρακαλώ. Τα δέοντα. See.
καλτέρι μια σύση του ως το πρωί γειτώνει. Μας φωτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Στα καλτέρι μια σύση του ως το πρωί γειτώνει. Μας φωτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Άλλος για γειοδράτη σε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χειοδράτη ξεπήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Απ' την Άγια Μαρκέρα σ' αγόρασα τρισύκλωστη και κοκκινή κορδέλα. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Άγια Μαρκέρα σ' αγόρασα τρισύκλωστη και κοκκινή κορδέλα. Άλλος για γύρω τώρα πήξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα. Άλλος για γύρω τώρα πήξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα.
σαν αγκιστά θρανία και στη στοχιά τόσο Ευχαριστούμε πολύ.